Είμαστε έτοιμοι. Καλό μεσημέρι. Σας καλωσορίζω και εγώ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Μίλησαν για πολιτική. Καταλήτης για την πολιτική και για τις πολιτικές εξελίξεις είναι η οικονομία και δι' η πραγματική οικονομία. Ο προσανατολισμός μας σε αυτή τη θεματική ενότητα είναι σαφές ότι είναι προς την επόμενη μέρα. Θα μιλήσουμε για ένα θεσμό, για ένα εργαλείο που τώρα θα αρχίσει να μπαίνει στην ελληνική οικονομία και αυτό δεν είναι άλλο από την ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα. Θα δούμε λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να δούμε κατά πόσο μπορεί να αποδειχθεί ένα δυνατό εργαλείο για αυτή την επόμενη μέρα μετά το τέλος των προγραμμάτων. Θα το συζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό με ανθρώπους που έχουν βάλει την πολιτική υπογραφή, θα λέγαμε, όπως ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον οποίο και καλό να πάρει την θέση του. Ένα νομοσχέδιο που ήδη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, από εχθές μάλιστα, και νομίζω ότι το περίγραμμα που μπορεί να μας δώσει για τον τρόπο λειτουργίας και για την πορεία του, από εδώ και στο εξής, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Θα το συζητήσουμε όμως και με ανθρώπους που έχουν εμπειρία από τη δημιουργία αντίστοιχων οργανισμών και την λειτουργία τους, όπως ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα, τον οποίο και καλωσορίζω. Je remercie son excellence, monsieur Christophe Chantepy, ambassadeur de France à Athènes, s'il vous plaît. Και βεβαίως μαζί μας είναι και εκείνοι που θα κληθούν να τον λειτουργήσουν στην πράξη, όπως ο κύριος Γεωργακάκης, ο πρόεδρος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Είναι ο άνθρωπος που θα κληθεί μέρα με τη μέρα να το βάλει μπροστά. Και εκείνοι που ήδη το αξιοποιούν και η εμπειρία τους νομίζω θα είναι χρήσιμη, όπως είναι ο κύριος Pascal Lagarde. I'm pleased to welcome the Executive Director of Bpifrance. Thank you very much. Και βεβαίως όλα αυτά υπάρχει και η Συμβολή των Βρυξελών, την οποία θα δούμε με τον κύριο Γιάννη Χατζηγιάννη, επικεφαλής του Γραφείου στην Αθήνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Α, είσαστε από εδώ. Περάστε για να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Υπάρχει και μετάφραση στα τραπεζάκια, δίπλα, για όσους τη χρειάζονται, αν και οι περισσότερες παρεμβάσεις θα είναι στα ελληνικά. Κύριε Δραγασάκη, να ξεκινήσουμε από εσάς για να δούμε γιατί ακριβώς μιλάμε όταν μιλάμε για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το θέμα αυτό φαίνεται κάπως ειδικό, αλλά δεν αφορά ειδικούς, μας αφορά όλους. Η σκέψη είναι απλή. Τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια και από αυτή την επιτροπή, στην οποία είχαμε μπει για τόσα χρόνια, η ανάπτυξη, το περιεχόμενό της, η κατεύθυνσή της, οι επιλογές μέσα από τις οποίες γίνεται, είναι δική μας υπόθεση και δική μας ευθύνη. Της κυβέρνησης, του κοινοβούλιου, της ελληνικής πολιτείας γενικότερα, του ελληνικού λαού. Η παγκόσμια εμπειρία δείχνει όμως ότι η στοχευμένη ανάπτυξη, η ανάπτυξη με βάση στόχους σαν αυτούς που ορίζει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η ολιστική όπως τη λέμε, που συνδυάζει ταυτόχρονα οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον, απαιτεί σχέδιο και θεσμούς που να το υπηρετούν. Ένας λοιπόν τέτοιος θεσμός είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Άρα, στην πραγματικότητα, μέσω της τράπεζας συζητούμε το γενικότερο θέμα, που από εδώ και πέρα είναι κεντρικό, την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Τώρα, η απόφαση για να ιδρύσουμε μία αναπτυξιακή τράπεζα ανάγεται στο 2015, τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, πήραμε την απόφαση να τη δημιουργήσουμε. Όμως, χωρίς να επεκταθώ πολύ στο θέμα αυτό, υπήρχαν δυσπιστίες προς τη χώρα, διότι στο παρελθόν είχαμε ατυχή παραδείγματα. Και επίσης υπήρχαν και εντός της χώρας συμφέροντα τα οποία θα χαρακτήσω μοιοπικά, τα οποία έβαζαν εμπόδια. Άρα έπρεπε να καμφθούν τα όποια εμπόδια, να αρθούν οι δυσπιστίες,
κάτι το οποίο έγινε και με τον πιο επίσημο τρόπο, τον Μάιο του 2017, η απόφαση, με απόφαση του Eurogroup, η Ελλάδα ενθαρρύνεται να προχωρήσει την ίδρυση αντιστοιχικής τράπεζας και δηλώνεται και η στήριξή της σε αυτό το εγχείρημα. Έχοντας λοιπόν καμφθεί αυτά τα εμπόδια, είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι χθες αναρτήθηκε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, το οποίο σε λίγο θα ψηφιστεί από τη Βουλή και έτσι ιδρύεται, ας το πω έτσι και τυπικά, η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω αφενός με το φόρουμ Δελφών που φιλοξενεί αυτή τη συζήτηση σήμερα και βοήθησε στο να είμαστε σήμερα όλοι εδώ μαζί. Να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα στελέχη της, τα οποία ήταν ο τεχνικός μας σύμβουλος και τα οποία πάνω από ένα χρόνο τώρα εργάζονται μαζί μας. Μελετήσαμε από κοινού τις ανάγκες της οικονομίας, συνάντησαν και οι ίδιοι ελληνικούς φορείς, κοινωνικούς και επιχειρηματικούς και μας βοήθησαν να εδραιώσουμε, να μελετήσουμε και να εδραιώσουμε το εγχείρημα αυτό σε σταθερές βάσεις. Και βέβαια να ευχαριστήσω την SRSS, την τεχνική βοήθεια της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στήριξε και στηρίζει και οικονομικά αυτό το εγχείρημα. Εννοείται ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί, διότι τώρα τελειώσαμε μόλις την πρώτη φάση. Τώρα, αρκεί η ψήφιση του νόμου. Πολλοί νόμοι μένουν στα χαρτιά, όπως γνωρίζουμε. Εδώ όμως ισχύει άλλη αρχή, η οποία λέει ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Και ισχύει αυτή η αρχή κυριολεκτικά, διότι ενώ αρχίσαμε με, όπως είπαμε, δυσπιστίες και με κάποιες, θέλω να πιστεύω, από λανθασμένη ενημέρωση επιφυλάξεις, τώρα έχουμε ένα κλίμα ευρύτατης συνένεσης και συνεργασίας και με τις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά θέλω να πιστεύω και εντός της χώρας. Και ευελπιστώ ότι ο νόμος αυτός θα τύχει καθολικής αποδοχής από τα πολιτικά κόμματα στο Κοινοβούλιο. Ο δεύτερος λόγος που ισχύει το ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός είναι ότι η τράπεζα αυτή θα λειτουργεί αμέσως ως μόλις ιδρυθεί. Δεν θα υπάρχει χαμένος χρόνος. Θα έλεγα λειτουργεί ήδη άτυπα. Με ποια έννοια? Ότι όσο διαρκούσε αυτή η προετοιμασία, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δημιουργούσαμε διάφορα προγράμματα και εργαλεία στοχευμένων χρηματοδοτήσεων, που όλα αυτά τώρα θα είναι η πρίκα στο ξεκίνημα της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πιστεύω ότι ο κύριος Γεωργακάκης θα μας πει περισσότερα γύρω από αυτό. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η τράπεζα προτιμήσαμε να προέλθει μέσω μετεξέλιξης του ΕΤΕΑΝ, έτσι ώστε εξ αρχής έχουμε μία έστω υποτυπώδη δομή για να λειτουργήσει. Ενώ αν θα έπρεπε να το κάνουμε από την αρχή, θα χρειαζόταν και τους χρόνους. Τα εργαλεία, τα προγράμματα αυτά, τα οποία είτε λειτουργούν ήδη, είτε έχουν προκηρυχθεί και θα δημιουργηθούν, αθροίζουν ένα σεβαστό ποσό δημόσιων και ιδιωτικών πόρων της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων, τα οποία θα αρχίσουν να διοχετεύονται στην οικονομία. Ευελπιστούμε ότι με την ίδρυση της τράπεζας οι πόροι αυτοί θα πολλαπλασιαστούν μέσω συνεργασιών με άλλους φορείς με τους οποίους βρισκόμαστε σε διάλογο. Τέτοιοι φορείς, παραδείγματος χάρη, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία μας βοήθησε ιδιαίτερα στα προηγούμενα δύσκολα χρόνια και άρα ευελπιστούμε ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και ο φορέας που δημιουργούμε θα διευκολύνει αυτή τη συνεργασία. Είναι η EBRD, η οποία ήδη μαθαίνω ανοίγει υποκατάστημα και στη Θεσσαλονίκη και έχει μια έντονη παρουσία στη χώρα μας, με την οποία επίσης είμαστε σε διάλογο και αρκετοί άλλοι φορείς. Επομένως, νομίζω ότι μπορώ να πω ότι ναι, δεν είμαστε πια στο συζήτηση. Εγώ τους τελευταίους μήνες απέφευγα να μιλώ για την Αναπτυξιακή Τράπεζα, περιμένοντας ακριβώς και εγώ να καταθεθεί νομοσχέδιο, να ψηφιστεί από την Βουλή και να αρχίσει το έργο της. Αυτά.
Αυτά στον πρώτο κύκλο, διότι θα επανέλθουμε για να δούμε και κάποια ζητήματα που θα αφορούν τόσο στο πρακτικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο. Κύριε Σαντεπί, ο λόγος σας. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, η ίδρυση μιας δημόσιας αναπτυξιακής τραπέζας είναι ένα πολύ καλό νέο. Γιατί είναι απαραίτητη μια αναπτυξιακή τραπέζα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την υποστήριξη της καινοτομίας. Στην Ελλάδα, 85% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίων. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η πρόσβαση αυτών των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση που παρέχεται από τις εμπορικές τράπεζες είναι δύσκολη. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε τη Γαλλία στην ίδρυση της Bpifrance στα τέλη του 2012. Η ίδρυση βρισκόταν στο πρόγραμμα του François Hollande που ήταν υποψηφιός για την προεδρική εκλογή το 2012. Τότε αυτό το σχέδιο αμφισβητήθηκε στη Γαλλία από άτομα που υποστήριζαν ότι είναι δουλειά των εμπορικών τραπεζών να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις, καθώς και από εκείνους που φόβονταν ότι μια δημόσια τράπεζα θα γινόταν ίσως πηγή σπαταλής. Είχαν άδικο. 6 χρόνια αργότερα η Bpifrance έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και δεν μπορούμε πια να φανταστούμε στη Γαλλία πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς αυτή. Θα ήθελα να σας θυμίσω επίσης ότι κατά τη διαπραγμάτευση του τρίτου προγράμματος το καλοκαίρι του 2015, η Γαλλία υποστήριξε την Ελλάδα έτσι ώστε το πρόγραμμα να μην είναι μόνο ένας κατάλογος μετρών κλιματικής ανάκαμψης, αλλά να συμπεριλαμβάνει και ένα κεφάλαιο υποστήριξης στην οικονομία. Λοιπόν, σύντομα θα δημιουργήσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μέσω της Bpifrance, η Γαλλία προσφέρει, όπως το είπε ο κύριος Υπουργός, την πραγματογνωμοσύνη της για την επιτυχία αυτής της ίδρυσης. Άλλωστε, με την ευκαιρία της επίσημης επισκέψης του Προέδρου Μακρόν τον Σεπτέμβριο του 2017, υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ της Bpifrance και του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας για να ξεκινήσει αυτή η συνεργασία. Όπως γνωρίζετε, η Γαλλία βρίσκεται στην έκμη της καινοτομίας σε ολόκληρο του κόσμου. Επίσης, γνωρίζετε ότι εδώ και 3 περίπου χρόνια η Γαλλική Πρεσβεία ίδρυσε το Ελληνογαλλικό Δίκτυο Καινοτομίας Μαζινόβ, που αποτελεί τώρα επιτυχία, εφόσον ήδη οδήγησε σε ανάπτυξη των ανταλλαγών μεταξύ ελληνικού και γαλλικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Πριν από 3 χρόνια το ελληνικό οικοσύστημα υπήρχε ήδη και ήταν ήδη πολύ καλό. Όμως δεν ήταν αρκετά αναγνωρισμένο εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Γαλλία. Σήμερα διαπιστώνω ότι αυτό δεν συμβαίνει πια και τόσο οι δημοσίες αρχές όσο και ο ιδιωτικός τομέας αναγνωρίζουν το πιστικό του επίπεδο. Χαίρομαι γιατί το Μαζινόβ συνέβαλε για ένα μέρος σε αυτή τη αναγνώριση. Αύριο, με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα έχει ως εταίρο την Bpifrance, οι συνεργασίες σε θέματα καινοτομίας θα μπορέσουν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα
να πω ότι πιστεύω ότι η κύρια πρόκληση για την Ελλάδα σήμερα είναι να καταπολεμήσει το brain drain. Η ελληνική νεολαία που μεταναστεύει είναι η καλύτερα εκπαιδευμένη, η ικανότερη και εκείνη που διαπνέεται από επιχειρηματικό πνεύμα. Η Ελλάδα πρέπει να διαστηρίσει αυτόν τον ανθρωπινό πλούτο. Στην αντίθετη περίπτωση, το οικονομικό της μέλλον θα κινδυνέψει. Η υποστήριξη των νέων που θέλουν να δώσουν ζωή στις ιδέες τους και να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση απαιτεί την κατάλληλη χρηματοδοτική υποστήριξη. Η μελλοντική αναπτύξιακή τραπέζα θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν, πραγματικά, η ίδρυση της είναι ένα πολύ καλό νέο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ρακάκη. Εμένα θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή τεχνικής υφής, πώς μπορέσαμε να φτάσουμε εδώ και πώς προχωράμε στη συνέχεια. Στην πραγματικότητα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα τρισδιάστατο πλάνο, τρισδιάστατη διαδικασία για το έργο αυτό που προέβλεπε την τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των υφιστάμενων οργανισμών, την συνολική αναδιάρθρωσή τους, λειτουργικά και οικονομικά, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσουν σε όλους μας ότι θα αποτελέσουν μια υγιή βάση, ένα θεμέλιο για το οικοδόμημα αύριο της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Παράλληλα, σχεδιαζόταν η Αναπτυξιακή Τράπεζα ως μελλοντικό οικοδόμημα, και ταυτόχρονα τα χρηματοδοτικά προϊόντα που θα μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό και παράλληλα με όλες τις άλλες ενέργειες, διατέθηκαν μέσω χορηγήσεων και σε διάστημα πολύ σύντομο, ενός έτου σχεδόν, ποσό άνω των 300 εκατομμυρίων σε χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πριν 15 μέρες ανακοινώθηκαν οι προσκλήσεις για ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων μέσω κεφαλαιοϊκών συμμετοχών ύψους 700 εκατομμυρίων. Και τον επόμενο μήνα ξεκινάει το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα χορήγησης δανείων, το οποίο θα προσεγγίζει ένα κεφάλαιο περίπου το 1 δις. Άρα είναι αντιληπτό ότι στην πραγματικότητα η Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ήδη εδώ. Ήδη έχει ξεκινήσει να προσφέρει προϊόντα μέσα σήμερα από τους δύο υφιστάμενους φορείς που μετασχηματίζονται και θα αποτελέσουν την Αναπτυξιακή Τράπεζα στη συνέχεια. Η επόμενη φάση προφανώς και έχει τη μεγάλη πρόκληση για όλους μας να υλοποιηθεί πλέον το οικοδόμημα με την ίδια τεχνοκρατική διαδικασία που έγινε ο σχεδιασμός και η ανασύνταξη και η αποκατάσταση σε συνέχεια της αξιοπιστίας των δύο φορέων, ως εθνικούς σήμερα, ως Αναπτυξιακή Τράπεζα αύριο, ως θεσμός πλέον. Νομίζω ότι αυτό το εγχείρημα είναι ένα εγχείρημα που χρειαζόταν πάντα η χώρα. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, εξαιρετικά σημαντικό, να το έχουμε ως Ελλάδα την περίοδο της κρίσης. Και θεωρώ ότι είναι ένα στοίχημα για μας, αλλά θεσμός στην πραγματικότητα για τις επόμενες γενιές. Άρα όλοι πρέπει να το αγκαλιάσουμε και να πιστέψουμε σε αυτό έξω από στερεότυπα, έξω από προκαταλήψεις, να το στηρίξουμε και πραγματικά έχει να προσφέρει τα τεχνοκρατικά αντανακλαστικά που απαιτούνται στην βιώσιμη ανάπτυξη που αποβλέπουμε με ένα κοινωνικό πρόσωπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μίστερ Λαγκάρντ, για να δούμε τι είναι η Bpifrance και ποιος ο ρόλος της από εδώ και πέρα. Thank you very much. Thank you to all, and it's a great honor for me to
to have the opportunity to speak to you. I'm the only non-Hellenic speaker there, so you have to reach to your audio equipment. And it's an honor because for Bpifrance and for myself, because I've learned ancient Greek in the past when I was in high school for a long time, culture, and being in Delphi for such a meeting is it's something. So in 2016, we were invited by the Greek Ministry of Economy to present our model with other development banks in Europe, like KfW and others. And it was evaluated at that time that Bpifrance model was the closest to what was needed for the Greek economy at that time. And then there was the call for proposal for SRSS, and it was confirmed. So we were tasked to give technical assistance for this project and to use our own experience to help to create the HDB. And what's our model in Bpifrance? Bpifrance is a very integrated model. Like His Excellency said before, we've been created in 2012. It was on the François Hollande's program. It was also in Nicolas Sarkozy's program, by the way. The two candidates were having the same idea. And at that time, that was the same story. In fact, there were existing organisms specialized in different parts of financing SMEs and mid-cap companies. And we joined forces. And so nowadays, what do we do? We do loans, direct loans. We do guarantees for private banks to help them finance SMEs. We do direct investment in SMEs and mid-cap companies and sometimes large caps. We do indirect through private equity funds. We do innovation financing. In 2017, the government asked us to include export financing, which was a specialized organism which has been included. And we have created at the end of 2018 a new activity which has been prototyped before, which is non-financial support for entrepreneurs. So that's our model. It's a very integrated model, and we try to have a one-stop shop for the entrepreneurs. So why did we want to be part of this project? Because we think it's very important that first we share our experience, so we like it very much. And also because we think that, especially in Europe, it's a good thing to have nice SMEs to partner with the French ones. So we like the idea that we are able to help other countries to do that, and we do it, technical assistance all over the world, and it's a very nice situation where we can do it in Europe too. A few words about what we think are the very important things in a development banks. In a development bank, first, there is to be a real clear mandate. The mandate has to be really clear. The bank, for example, in Bpifrance, what we do, we address market needs and market gaps, which means that we work all over the year to see what's changing in the market, what are the new gaps, the new needs, and what are the ones which are disappearing, because sometimes you have to change what you do because the market is changing. Secondly, you have to have a very good strategic operations on the field, which means because you have to work between two objectives which may be contrary. One is you have to make enough money to survive as a bank, or sometimes give money to your shareholders, I mean the state. And on the other side, you have a development mandate. And if you don't do your development mandate, you do the job of the private banks. It's not your job. So you've got to find the right way, and everybody in the bank has to know that. Third, you have to have sustainability. You have to be there for a long time, and to be there for a long time, you have to be sustainable. And then good governance. You need a good governance to be sure that everything is working in the right way, that you have people that are looking at what you're doing, not at the projects, but at what you are doing and the way you're doing it.
And then there is something which is paramount. You've got to have people working inside the company which are in mind with what we're doing, which think that they work for the entrepreneurs, for the development of entrepreneurs, and they have to like it, be very fond of it, and they have to open doors, they have to network people, they have to make everything they can to help entrepreneurs to grow. That's very important, and that's the final secret. Mm-hmm. Thank you very much. Κύριε Χατζηγιάννη, να δούμε και πώς η Ευρώπη στέκεται δίπλα σε όλο αυτό και πώς συνδράμει. Κυρία Μπόλα, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την υπηρεσία μας, γιατί είναι μια νέα υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει δημιουργηθεί εδώ και 3 χρόνια. Στα ελληνικά, η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, στα αγγλικά, Structural Reform Support Service, η SRSS. Η υπηρεσία αυτή της Επιτροπής δημιουργήθηκε το 2015 με σκοπό να στηρίζει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, βοηθώντας τες να φτάσουν ή να υποστηρίξουν περισσότερο την ανάπτυξη. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία είναι ότι παρέχει εξατομικευμένη, εξειδικευμένη υποστήριξη κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους, δηλαδή είναι προαιρετική. Και παρέχεται σε συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Bpifrance, διεθνείς οργανισμούς, ακόμα και συμβουλευτικές εταιρείες, αλλά και προσωπικό της ίδιας της Επιτροπής. Πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμής η υπηρεσία μας έχει στηρίξει πάνω από 500 έργα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε 25 κράτη-μέλη, ενώ στην Ελλάδα έχει στηρίξει πάνω από 150 έργα μέχρι στιγμής. Παραδείγματα αποτελούν η θέσπιση του εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης, η ίδρυση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και η δημιουργία ενός πλαισίου, νέου πλαισίου για την αδειοδότηση εταιριών. Ένα από τα σημαντικότερα έργα που στηρίζουμε αυτή τη στιγμή και που θεωρούμε ότι έχει έντονο ανεπτυξιακό χαρακτήρα είναι ακριβώς η δημιουργία της αναπτυξιακής τράπεζας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, αλλά και η Επιτροπή ήδη έχει τονίσει πολλές φορές το ρόλο που μπορεί μια αναπτυξιακή τράπεζα να παίξει στην βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Και υπογραμμίζουμε ότι στην Ελλάδα πάνω από το 99% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το έργο αυτό διεξάγεται σε 2 φάσεις, μια φάση προετοιμασίας και μια φάση υλοποίησης, όπως γνωρίζετε καλά, σε συνεργασία με την Bpifrance, αλλά και με την PricewaterhouseCoopers και με συμβούλους της SRSS. Θέλω να πω, κλείνοντας αυτή την πολύ σύντομη παρέμβαση, ότι η συνεργασία μας με τις ελληνικές αρχές ήταν και είναι πάρα πολύ στενή. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά σε πολλά σημαντικά έργα, πρωτοβουλίες μεταρρυθμιστικές που έχουν αναλυφθεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα επανέλθω στον κύριο Δραγασάκη φυσικά, διότι είπατε ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα, κύριε Αντιπρόεδρε. Από χθες είναι το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. Πώς προχωρά από εδώ και πέρα? Πότε το περιμένουμε να ψηφιστεί και πότε το περιμένουμε να αρχίσει να λειτουργεί, γιατί αυτό ενδιαφέρει και τους περισσότερους. Παραήψα πριν να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέσβη. Διότι μας βοήθησε όχι με την τυπική έννοια του όρου, αλλά ήταν μαζί μας και σε δύσκολες στιγμές που χρειάστηκε να ενεργήσει για να επιταχύνουμε τις εξελίξεις. Διότι θέλαμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Από εδώ και πέρα τα πράγματα γενικά έχουν μπει στο ρυθμό τους, δηλαδή υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση. Mm-hmm. Βέβαια, έχουμε ήδη συζητήσει με πολλούς φορείς κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να ακούσουμε ή να διαβάσουμε σχόλια που θα σταλούν. Θα ενσωματώσουμε ό,τι είναι εντός της φιλοσοφίας και του πλαισίου το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε. Θα ψηφιστεί στη Βουλή Μάρτιο το πολύ Απρίλιο. Mm-hmm. Ο κύριος Γεωργακάκης και οι συνεργάτες του ψάχνουν για χώρο. Έχουμε άρχει καθυστερήσει για να στεγαστεί. Και όπως εξηγήθηκε και πριν, η τράπεζα είναι ήδη σε λειτουργία. Βεβαίως, το τυπικό
θα της δώσει τη δυναμική που θέλαμε. Ακολουθεί η τεχνική βοήθεια και η συνεργασία για την προσδιορισμό των πιο συγκεκριμένων στόχων, για τη στελέχωση της τράπεζας, για τη διασφάλιση διαφάνειας και governance, που λέμε, αξιόπιστο. Αλλά αν μου επιτρέπετε, με αφορμή το ερώτημά σας, ήθελα πρώτον να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή αυτό που ο κύριος Χατζηγιάννης. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν όχι τη λιτότητα, αλλά την ανάπτυξη και τη δικαιοσύνη. Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς η λέξη μεταρρύθμιση στη χώρα μας ταυτίστηκε με περικοπές μισθών και συντάξεων και γι' αυτό κάνω το σχόλιο. Τώρα, το δεύτερο που ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι τι θεωρώ πιο πολύτιμο σε αυτό το εγχείρημα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν είναι πανάκια, βέβαια. Δεν είναι πανάκια. Δεν πρέπει να επενδύσουμε προσδοκίες που την επερβαίνουν. Όμως αυτό που δείχνει η παγκόσμια εμπειρία είναι ότι αποτελεί ένα δυναμικό θεσμό. Και η κάθε χώρα προσπαθεί να δει πώς θα τον αξιοποιήσει. Η Γερμανία, μια γνωστή αναπτυξιακή τράπεζα, αυτή της Γερμανίας που έγινε μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, έπαιξε μεγάλο ρόλο σαν συγκρότηση. Εμείς μελετήσαμε πάρα πολλά υποδείγματα και σύγχρονα και βλέπουμε μια μεγάλη ποικιλία. Γι' αυτό και όταν έρθουμε στους στόχους, θα κάνουμε μια αναπτυξιακή τράπεζα που να καλύπτει τις δικές μας ανάγκες. Εκείνο λοιπόν που ήθελα να τονίσω είναι ότι το βασικό είναι ότι έγινε η αναπτυξιακή τράπεζα. Και θέλω εδώ να ασκήσω και λίγο κριτική. Ήμασταν η μόνη χώρα της Ευρώπης χωρίς αναπτυξιακή τράπεζα. Ήτανε μόνο η Μάλτα που και αυτή έκανε το 2017. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 520 εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, διότι υπάρχουν και regional, υπάρχουν και πολύ διακρατικές τράπεζες κλπ. Να ρωτήσω γιατί ήμασταν οι μόνοι, κύριε. Με διευκολύνει το ερώτημά σας, αλλά δεν έχω την ασφαλή απάντηση, γι' αυτό το θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Το 40% των αναπτυξιακών τραπεζών παγκοσμίως έγιναν μετά το 89. Άρα δεν είναι υπόλοιμα του παρελθόντος, είναι ο σύγχρονος θεσμός. Εδώ λοιπόν θα μου επιτρέψετε και μία ιστορικού τύπου παρατήρηση, για να πω ότι το 1989, με μία οικουμενική κυβέρνηση που υπήρχε τότε, είχαμε προτείνει τότε να γίνει αναπτυξιακή τράπεζα. Και μάλιστα με την ιδέα να γίνει η τράπεζα αυτή ο υποδοχέας των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και μέσω της τράπεζας αυτής να οργανωθεί η διάθεσή τους. Κάτι το οποίο είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα. Δυστυχώς, η αναπτυξιακή τράπεζα δεν έγινε ούτε τότε ούτε μετά. Γιατί? Η δική μου πολιτική ερμηνεία είναι ότι οι κυβερνήσεις του παρελθόντος είχαν αποδεχτεί αυτό που ονομάζουμε τριτογενοποίηση της οικονομίας, είχαν παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια στήριξη της βιομηχανίας και της παραγωγής γενικότερα, και άρα δεν θεώρησαν αναγκαίο να δημιουργήσουν θεσμούς στοχευμένης χρηματοδότησης όπως είναι από τις Εθνικές Τράπεζες. Και βεβαίως, αφού μπήκαμε στο ευρώ, επεκράτησε, από ό,τι φαίνεται και αυτή η ρηχή άποψη, έχουμε τόσους πόρους και τόσα χρήματα που δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε αναπτυξιακή τράπεζα. Θέλω να πω πάντως ότι αυτό δημιούργησε ένα διαχρονικό κενό και άρα το πρώτο που εγώ θα θεωρώ σημαντικό είναι ότι δημιουργώντας την αναπτυξιακή τράπεζα καλύπτουμε ένα κενό διαχρονικό, έχουμε ένα θεσμό και άρα είναι στα χέρια μας το θεσμό αυτό να αξιοποιήσουμε με τον πιο καλό από την άποψη του δημοσίου συμφέροντος τρόπο. Θα επανέλθω, διότι όπου υπάρχει τράπεζα, χρήμα, διακίνηση κονδυλίων κτλ., τίθεται ένα μεγάλο θέμα διαφάνειας. Οπότε θα επανέλθω σε εσάς, κύριε Δραγασάκη, για να δούμε πώς αυτό θα διασφαλίζεται. Mr. Chantepy, you said you cannot imagine France without the development bank right now. What changed in France and what do you think it will change in the Greek economy? Θα κάνω προσπάθεια να σας απαντήσω στα ελληνικά. Ακόμη καλύτερα. Με συγχωρείτε για τα λάθη, θα το κάνω. Αν δεν υπάρχει,
σε μια χώρα, μια δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα, υπάρχει ένα κένο στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην υποστήριξη της καινοτομίας. Και όπως το είπε πολύ σωστό ο κύριος Υπουργός, δεν υπάρχουν πολλές χώρες τώρα που δεν υπάρχει μια δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα. Γιατί η δουλειά, η χρηματοδότηση των μεγαλών επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι ακριβώς η ίδια δουλειά. Γιατί η διαφορά μεταξύ των μεγαλών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι μόνο πράγμα μεγεθούς. Ο εκπρόσωπος της Bpifrance είναι δυνατόν να σας δώσει σε λεπτομέρειες τις διάφορες μεταξύ μια κανονικά εμπορικά τραπέζα και μια δημόσια αναπτυξιακή τραπέζα. Αλλά δεν ήθελα να υπογραμμίσω κάτι άλλο. Η δημιουργία, όπως γίνεται τώρα στην Ελλάδα, μιας δημόσιας αναπτύξιακης τραπέζας, είναι επίσης, έχει επίσης μια πολιτική σημασία. Η σημασία ότι το δημόσιο, ο κράτος, έχουν πολύ ενδιαφέρον για τη δημιουργία και για την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων και των start-up. Και ξέρουμε όλοι ότι και στις φιλελεύθερες οικονομίες ο πολιτικός λόγος, και είμαστε στη Δέλφη, και η πολιτική πράξη έχουν ένα μεγάλο χώρο στην οικονομία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γεωργακάκη, εγώ θέλω να μας πείτε λίγο σε ποιους απευθύνεται η Αναπτυξιακή Τράπεζα, ποιους αφορά και πώς μία μικρομεσαία επιχείρηση θα μπορεί να αναζητήσει χρηματοδοτικά εργαλεία, χρηματοδοτικούς πόρους από αυτό το νέο οργανισμό. Στην πραγματικότητα το είπατε ήδη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αλλά όχι μόνο. Ευελπιστούμε ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία εκείνα τα οποία θα δίνουν πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και ταυτόχρονα θα αποτελέσει ένα σημείο και ένας πόλος έλξης για ενεργοποίηση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Στο μεν πρώτο σκέλος πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι στην πραγματικότητα η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα λειτουργεί σε απόλυτη συμπληρωματικότητα με το υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άρα, όλα τα προϊόντα δανειακά που θα χορηγούνται σε συνεργασία και διαμέσου των εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών. Αυτό είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι ενώνουμε και κεφάλαια τα οποία προσφέρονται στην αγορά. Και ταυτόχρονα με πολύ χαμηλότερο κόστος δανεισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν, για παράδειγμα, σε μία δράση αθροίζουμε το δικό μας κεφάλαιο μαζί με μια εμπορική τράπεζα για να χρηματοδοτηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το δικό μας μέρος είναι χωρίς χρέος επιτοκίου, αυτόματα καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική επιχείρηση χρηματοδοτείται με το μισό επιτοκίο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τις σημερινές συνθήκες. Στο δεύτερο σκέλος που έχουμε το επενδυτικό μέρος, το οποίο κυρίως θα ενεργοποιηθεί μέσα από τον επενδυτικό βραχείο της ιατρικής της Αναπτυξιακής Τράπεζας, το σημερινό ΤΑΝΕΟ, θα υπάρχει δυνατότητα είτε μέσω σχημάτων funds on funds που ενεργοποιήθηκαν ήδη να φτάσει η χρηματοδότηση μέσω επενδύσεων στο μετοχικό κεφάλαιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις ίδιες τις επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτείται δανεισμός, και ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα με θεσμικές συνεργασίες που έχουμε δρομολογήσει να γίνονται επενδύσεις απευθείας μεταξύ της Αναπτυξιακής Τράπεζας και θεσμικών εταίρων σε επενδυτικό επίπεδο. Μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι για τους σκοπούς της τράπεζας.
Πολύ ωραία τα είπε ο κύριος Γεωργάκης, αλλά και ο πρόεδρος της Γαλλικής Τράπεζας. Τόνισαν τη χρηματοδότηση, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην καινοτομία κλπ. Ένα ειδικό, και μιλάω πολιτικά τώρα, ένα ειδικό πρόβλημα που έχουμε είναι ότι λέμε όλα τα κόμματα ότι πρέπει να πάμε σε ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό όμως? Σημαίνει ότι πρέπει να ρισκάρουμε μετά από μελέτη, να επιλέξουμε νέες παραγωγικές δραστηριότητες και να τις αναπτύξουμε. Παραδείγματος χάρη, μελετώντας το φαινόμενο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, μπορεί κανείς να εντοπίσει πολλά νέα πεδία. Παραδείγματος χάρη, μπαταρίες, energy storage, όχι αυτές που έχουμε, προωθημένες. Ηλεκτρική αυτοκίνηση, ρομπότ και πολλά άλλα. Αν επιλέξουμε κάποιους τέτοιους τομείς, δεν είναι βέβαιο ότι οι εμπορικές τράπεζες θα αναλάβουν το ρίσκο να χρηματοδοτήσουν αυτούς τους τομείς ή αυτές τις επιχειρήσεις. Άρα, θα τόνιζα το ρόλο της Ανατολικής Τράπεζας, ειδικά ως το φορέα που χρηματοδοτεί την αλλαγή, το μετασχηματισμό. Παραδείγματος χάρη, ήδη το ETEAN έχει ανακοινώσει ένα πρόγραμμα, μικρό καταρχήν, για start-up επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύουν, να δραστηριοποιηθούν σε τομείς της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ή μια άλλη ομάδα funds, δημιουργούμε τώρα, restructuring funds, για επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν μετατροπή, να βάλουν νέα προϊόντα, να βγουν σε διεθνείς αγορές κλπ. Άρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι χρηματοδότηση, θα ήθελα να τονίσω αυτό, το οποίο ακριβώς εξηγεί και γιατί αυτή δεν θα είναι άλλη μια τράπεζα, αλλά θα είναι μια διαφορετική τράπεζα. Ό,τι κάνουν εμπορικές τράπεζες, πολύ ωραία, προχωράει. Θα μπαίνει αναπτυξιακή και οι άλλες τράπεζες δεν μπαίνουν. Δεύτερο, όμως σημαντικό, για την Ελλάδα ειδικά. Η αναπτυξιακή τράπεζα, προσωπικά θα ήθελα να και ελπίζω να βοηθήσει πολύ σε αυτό που λέμε θεσμικό, αναπτυξιακό θεσμικό εξυγχρονισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ανάπτυξη θέλει θεσμούς και εμπειρίες, τις οποίες ορισμένες φορές, σε ορισμένες τομείς, δεν τα έχουμε. Στη χώρα μας, ενώ έχουμε καλή εμπειρία με τη διαχείριση του ΕΣΠΑ τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε στο δημόσιο τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό στη μορφή που θα θέλαμε. Δεύτερον, δεν έχουμε διαδικασίες και μηχανισμούς ορίμασης έργων. Από τη στιγμή που αποφασίζουμε να κάνουμε ένα δρόμο, μέχρι να μπει η μπουλντόζα, περνάνε 7, 8, μπορεί και 10 χρόνια. Δεν έχουμε μηχανισμούς άλλους που απαιτούνται. Αξιολόγηση κινδύνων, διαχείριση έργων κλπ. Άρα όλοι αυτοί οι θεσμοί, όλη αυτή η θεσμική τεχνογνωσία, εκπαίδευση τελεχών. Είναι ένα πεδίο στο οποίο η Αναπτυξιακή Τράπεζα καλείται να παίξει, ειδικά στη χώρα μας, σημαντικό ρόλο. Να αναπτύξει τέτοιες τεχνογνωσίες και εμπειρίες. Και το τρίτο που θεωρώ σημαντικό είναι ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ο πρεσβευτής μας, θα είναι στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Αυτό επίσης ήταν κενό. Συζητάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Πρωθυπουργό της Κίνας ή της Ινδίας ή της Ρωσίας, μιας άλλης χώρας. Λένε χώρες με τις οποίες ακόμα δεν έχουμε τόσο όριμες σχέσεις όσο με τις ευρωπαϊκές. Δεν υπάρχει εκείνο το εργαλείο το οποίο θα συνεχίσει μετά και θα βρει συγκεκριμένους τρόπους να αναπτυχθούν σχέσεις. Αλλά ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο διάδοχο σχήμα του Juncker Plan, το Invest EU, από ό,τι ενημερωθήκαμε, θα δίνει εγγυήσεις κατευθείαν σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες. Άρα, η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα μπορέσει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο, μέσω από διεθνείς εργασίες, να εξασφαλίσουμε πόρους. Και το τελευταίο, στην Ελλάδα έχουν διευρυνθεί οι περιφερειακές ανισότητες. Λόγω της κρίσης, της ύφεσης, είχαμε και παρελθόν. Και ειδικά, άρα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα πρέπει να έχει ως στόχο της και αυτό τον τομέα, και θα έλεγα ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα. Γι' αυτό σχεδιάζουμε από την αρχή να δημιουργήσουμε ένα παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα ασχοληθεί
με τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων και επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε δύο συνοριακές συνεργασίες, διότι η ανάπτυξη της χώρας μας εξαρτάται από αυτό που ονομάζουμε ευρύτερη διαβαλκανική συνανάπτυξη. Άρα, βλέπουμε εδώ, με τα παραδείγματα που προσπάθησα να πω, στόχους που ίσως σε μια άλλη χώρα η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν χρειαζόταν. Ενώ σε εμάς πρέπει να τους εσωματώσουμε στο business plan το οποίο θα κάνουμε. Πάντως, από αυτά που λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι για να λειτουργήσει έτσι όπως το οραματίζεται κανείς αυτή η τράπεζα και να κάνει αυτή τη διαφορά, θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκροτημένο αναπτυξιακό σχέδιο σε μια χώρα. Βέβαια, αλληλένδετα. Ναι. Έχουμε αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία μας δίνει κατευθύνσεις, αυτό που ονομάζουμε ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία επικαιροποιείται. Έχουμε όμως ετήσια προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Τώρα θα περάσουμε νόμο με τον οποίο θα δημιουργούμε τη δυνατότητα πενταετών, εξαετών, πολυετών προϋπολογισμών δημοσίων επενδύσεων, ούτως ώστε να μπορείς να κάνεις σχεδιασμό. Έτσι ώστε επίσης, μέσω αυτού του εθνικού σχεδίου, να θέτουμε ως χώρα τους στόχους που θα έρχεται και το ΕΣΠΑ να χρηματοδοτεί. Ενώ τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι πολύτιμο, έχει υποκαταστήσει από άποψη στρατηγικής τον εθνικό σχεδιασμό. Άρα είναι παράλληλα βήματα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα λοιπόν θα εντείνει αυτή την ανάγκη που σωστά σημειώνεται και θα μας οθήσει να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα, ας το πω έτσι, εργαλείων που θα διευκολύνει τον ευέλικτο βέβαια πάντα σχεδιασμό της ανάπτυξης και της μετάβασης που θέλουμε να κάνουμε σε ένα νέο υπόδειγμα βιώσιμης, διατηρήσιμης και σύγχρονης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Mr. Lagarde, I would like to ask you, because here in Greece we are at the beginning of this process, what makes a great national promotional bank? That's a difficult question. Of course, what makes a national good promotional bank is, of course, its capacity of helping the entrepreneur in its own country, which means that being able to have an action which is adapted to all the kind of companies. You discussed about startups, but you have also, which is a very important category, and they need special way of financing them by mostly equity and sometimes some innovation grants, for example. But you also have the more mature industrial companies, you have services companies, you have companies which have very difficult times, for example. They need, for example, a short-term credit. And so the way you can rank a national bank is the way they can it can really provide good support to all kind of companies in the country. And I think one of the successes is also to be able to provide a continuum of financing from the beginning of the companies to the companies being much more mature. And to do that, you have to have access to lots of different tools. That's why bringing together different existing organisms create a lot of synergies. And these synergies should be in the benefit of your clients. And your clients are the companies directly or through intermediaries, through private banks and that kind of funds. And like you said, Mr. Minister, something is very important is also to be able to distribute and being part of the great Juncker Plan initiative and to be part of the next InvestEU or Horizon EU initiative. And there, it's special to Europe, but the National Development Bank has a role to be able to distribute that very smoothly and very effectively. And that's something we are very proud in Bpifrance, is to have been able to do that. And we did it because as we were larger than before 2012, and less fragmented, we were able to see Commission and discuss very, very effectively with Commission to say, okay, what we can do inside Juncker Plan is that and that, and why don't we do it together?
And that's the, I think it's a real success, and that's very important for a European Development Bank to do that too. Thank you very much. Κύριε Χατζηγιάννη, μια και μιλάμε συνεχώς για την Επιτροπή, δώστε μας λίγο σαν περίγραμμα πρακτικά πώς εμπλέκεται στην υλοποίηση αυτού του μεταρρυθμιστικού προγράμματος. Εννοείται πώς εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς συνδράμει πρακτικά. Πρακτικά. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει μεταρρυθμίσεις ή, όπως εξήγησε και ο κύριος Υπουργός, ας τις πούμε δράσεις εκμοντερνισμού που γίνονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Όπως σας είπα, υπάρχουν 500 έργα σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Όταν το κράτος μέλος εκφράσει το ενδιαφέρον για συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, τότε εμείς βοηθούμε με τη χρηματοδότηση, χρηματοδοτούμε τη μεταρρύθμιση και βοηθούμε στην επιλογή του παρόχου, προτείνοντας είτε δημόσιους οργανισμούς είτε διεθνείς οργανισμούς που έχουν την τεχνογνωσία για να μπορέσουν να βοηθήσουν και βοηθούμε και στο σχεδιασμό του πλαισίου, τους όρους αναφοράς του έργου και βεβαίως στην όλη παρακολούθηση του έργου, γιατί ξέρετε η συμβασιοποίηση, οι πληρωμές, η παρακολούθηση των παραδοτιών είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, την οποία όμως αναλαμβάνει η Επιτροπή, έτσι ώστε να μην πέφτει το βάρος στα κράτη-μέλη. Πάντα, όπως σας είπα, σημαντικό χαρακτηριστικό του τρόπου που δουλεύουμε είναι ότι είναι κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κύριε Σαντεπί, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, θα ήθελα να μας δώσετε έτσι λίγο και την γαλλική οπτική στο πού βρίσκεται, στο πώς βλέπει σήμερα την Ελλάδα, το Παρίσι. Εννοώ ότι το πρόγραμμα έχει τελειώσει, έχουν περάσει αρκετοί μήνες από τώρα. Η Ελλάδα βρίσκεται και σε μια εκλογική χρονιά. Θέλω λίγο να μας δώσετε το στίγμα των διμερών σχέσεων, τις οποίες περιγράψατε ήδη νωρίτερα, λέγοντας κιόλας ότι το 2015 η Γαλλία ήταν υπέρ της δημιουργίας ακόμη και αυτής της τράπεζας. Από τότε ήταν πολλοί άλλοι έφερναν αντιρρήσεις, όπως σημείωσε ο κ. Δραγασάκης. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να σας πω μόνο δύο λόγια για το μέλλον, δηλαδή για την καινοτομία, εδώ, στην Γαλλία και στην Ευρώπη. Όπως το είπα στην αρχή της συνάντησης μας, υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα ένα πολύ καλό οικοσύστημα της καινοτομίας. Αλλά οι σχέσεις μεταξύ αυτού του οικοσυστήματος και, για παράδειγμα, του γαλλικού οικοσυστήματος δεν ήταν 3-4 χρόνια πριν αρκετά στενές. Είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε φτιάξει στην πρεσβεία της Γαλλίας το δικτύο Μαζινόβ, που είναι το ελληνο-γαλλικό δικτύο καινοτομίας. Και έχουμε πριν από 3 χρόνια μια καλή συνεργασία μεταξύ των νέων Γάλλων και Ελλήνων που καινοτομούν. Μόνο ένα παράδειγμα, που είναι το νεότερο παράδειγμα. Υπάρχει εδώ στην Ελλάδα μια startup που λέγεται Parity. Parity έχουν φτιάξει μια πλατφόρμα crowdfunding για σχέδια στο τομέα των πράσινων ενεργειών και θέλουν να έχουν αναπτύξει στο εξωτερικό. Έχουν ήδη φτιάξει την πλατφόρμα εδώ στην Ελλάδα και δουλεύει ήδη στην Ελλάδα. Τον επόμενο μήνα, δηλαδή αύριο, αυτή η startup Parity θα πάει στο Παρίσι, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Parianco, που είναι ένα των μεγαλύτερων θερμοκοιτήδων στη Γαλλία, για να αναπτύξει τα σχέδια της στην γαλλική αγορά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του μελλόντος. Νέοι που έχουν μια ιδέα και θέλουν να φτιάξουν και αναπτύξουν αυτήν την ιδέα πολύ πραγματικά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, να κλείσουμε με εσάς. Εγώ ήθελα να θέσω, το είπα και νωρίτερα, το ζήτημα της διαφάνειας και πώς αυτή θα εξασφαλίζεται με τις δικές σας τελευταίες παρατηρήσεις. Ένα από τα εμπόδια, ένα από τα προβλήματα που συναντούσαμε όταν αρχικά συζητούσαμε την ιδέα να φτιάξουμε μια αναπτυξιακή τράπεζα ήταν και τι εγγυάται, πώς εγγυάστε ότι δεν θα κάνετε μια νέα ΕΤΒΑ. Αμήλικτο ερώτημα. Με υπερβολή βεβαίως, διότι η ΕΤΒΑ ήταν μια μικρή σχετικά επενδυτική τράπεζα, η οποία υπέστη τις συνέπειες αυτό που ονομάζουμε πελατειακή λειτουργία του κράτους και των κυβερνήσεων και κατέληξε να έχει προβλήματα. Αλλά αντί να εξηγενθεί, ιδιωτικοποιήθηκε. Άρα έχω πλήρη επίγνωση, είχα και έχω πλήρη επίγνωση αυτού του προβλήματος, ότι δηλαδή δεν αρκεί να κάνεις ένα θεσμό, πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε τη σωστή του λειτουργία. Για να είμαι λοιπόν σύντομος, επειδή και εδώ σημασία έχει η παγκόσμια εμπειρία, δεν θα ανακαλύψουμε μόνοι μας την πυρίτιδα. Υπάρχουν διεθνώς εξαιρετικά παραδείγματα, θετικά, τα οποία μπορούμε να συμβουλευτούμε, και υπάρχουν και αρνητικά παραδείγματα από τα οποία πρέπει να βγάλουμε μαθήματα. Τρεις λοιπόν είναι οι παράγοντες, οι κρίσιμες. Η σαφήνεια του στόχου, το είπαμε. Δεν κάνουμε μια ακόμα τράπεζα, κάνουμε ένα ειδικό θεσμό που ονομάζεται Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία έχει συγκεκριμένη αποστολή. Αυτήν πρέπει να τηρεί. Δεύτερο είναι η διακυβέρνηση, που σημαίνει διαφάνεια αλλά και λογοδοσία. Και αυτό θα κοιτάξουμε να θεσμοθετήσουμε και με τον νόμο και με το καταστατικό, να λογοδοτεί η τράπεζα στα όργανά της αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Δημόσιο χρήμα θα διαχειρίζεται. Υπόλογοι πρέπει να είναι και πρέπει να είμαστε όσοι ασκούμε δημόσια λειτουργήματα, υπόλογοι πρέπει να είμαστε στην κοινωνία, στον κόσμο, στους φορολογούμενους κλπ. Και το τρίτο είναι τα κριτήρια αποδοτικότητας. Θα διαπιστώσατε από τη συζήτησή μας ότι δεν μιλούμε για μια τράπεζα που στόχο έχει τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Τα κριτήρια είναι η δημόσια αξία ευρύτερα, το όφελος το κοινωνικό και το οικονομικό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η τράπεζα πρέπει να επιτρέψει τον εαυτό της να έχει μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κόκκινα δάνεια, διότι έτσι ακυρώνει το σκοπός της. Άρα πρέπει να υπάρχουν αυστηρά και μετρήσιμα κριτήρια που θα αποτυπώνουν ακριβώς αυτή την ευρύτερη έννοια της αποτελεσματικότητας που θέλουμε να τηρεί. Εγώ θα έκλεινα όμως με ένα τελευταίο παράγοντα, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνθρωποι. Διότι αυτοί τελικά μετατρέπουν και τις αξίες σε δράση. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ η τράπεζα αυτή να υπηρετηθεί στη διαδρομή της με ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος δεν είναι ένα απλό επάγγελμα, αλλά είναι μια επιλογή ζωής, την οποία αξίζει κανείς να κάνει και να υπηρετεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους και εσάς. Καλή συνέχεια στις εργασίες του χώρου.